Όχι, μωρέ, έκλεινε δουλειά και σκέτσα εκεί. Μία δουλειά. Μία δουλειά πήγα, ξεκίνησα με πρόβες, ήταν το Adams Family. Ναι. Και με το... Στο ρόλο που κάνει ο Αντώνης. Ναι. Και επειδή εγώ έπαθα. Τι έγινε τώρα. Εγώ στην αρχή της χρονιάς είχα πει όχι, να μην κάνω θέατρο. Για να είμαι κοντά στην οικογένεια, να είμαι κοντά στο παιδί, για να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο αυτή τη μετάβαση να γίνει ελεγχόμενα. Ναι. Να μην ξαφνικά έρθει και ένα καινούριο παιδί. Εξολόγησε να βοηθάω τη την Κατερίνα. Ναι, και επιπλέον, ας πούμε, να τώρα ρώτησε το παιδί, δεν έπρεπε να περπατά, έπρεπε να την κουβαλάμε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Κατερίνα. Δηλαδή, ναι, τώρα σκεφτόμουν ότι αν είχα θέατρο αυτή την εποχή και μας είχαν τύχει και αυτά που μας είχαν τύχει με την υγεία, πραγματικά έπαθε θα είχα χάσει. Η μενίτιδα που λέμε αυτό. Έπαθε μειοσίτιδα. Μειοσίτιδα. Είναι κάτι που παθαίνουν πολλά παιδάκια. Είναι σαν παρενέργεια, σαν αντίκτυπο μια ίωση. Και απλώς έπρεπε... Τα έναν ή ένα, αλήθεια. Ήταν έναν ή ένα. Το διάβασα κάτι. Ναι. Πολλά παιδιά. Ο παιδικός σταθμός της Αέλειας για δύο μέρες δεν έπαψε να λειτουργεί. Ένας μαθητής ήταν στο νοσοκομείο, στο ίδιο. Που πηγαίναμε κι εμείς για εξετάσεις. Ναι, συμβαίνει. Είναι εποχικά αυτά που λένε. Οπότε ήταν καλύτερα να μην έχω θέατρο. Είχα αποφασίσει από την αρχή. Είχα πει διάφορα όχι λοιπόν. Μετά έχει τη Θέμηση Μαρσέλου, η αγαπημένη, μου λέει για την οικογένεια Άνταμς, μου λέει το αυτό, το βλέπω. Είναι οι συνεργάτες όλοι ένας και ένας. Ναι. Και λες, ρε, εσύ τώρα οικογένεια Άνταμς, το συζητάμε την Κατερίνα, της λέω. Είχαν περάσει περάσει ο καιρός, ήταν για Φεβρουάριο αυτό, τέλειο Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Λες, για λίγες μήνες θα είναι. Ναι, λέω, μήπως αυτό. Μου λέει, κάντο, μου λέει, όχι, είναι πολύ ωραίο. Λέω, άντε, πάμε να το κάνουμε. Και με το πάμε να το κάνουμε, ξαφνικά εκεί που είχα πέσει σε μια αλφα ταχύτητα. Πάω να ξαναφορτσάρω ξαφνικά, κραπ, το γόνατο μου λέει πού πας. Το δικό σου γόνατο. Το δικό μου γόνατο. Γι' αυτό και στο εορταστικό. Το εορταστικό δεν χόρευε. Έπαθα, έπαθα χονδροπάθεια. Ήταν τόσο σοβαρό. Ναι, δεν χόρευε. Τόσο τραβούσε να χορέψεις. Ναι, χόρευα κουτσό. Δεν θυμάστε, είχαμε κάνει και ένα κουτσό νούμερο με την Ηλιάκη. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να περπατήσω. Όχι να ανέβω σκάλες και να κατέβω, να περπατήσω. Αυτό είναι κάτι που το είχες. Αυτό εμφανίστηκε τώρα, λοιπόν. Αυτό είναι κάτι που γίνεται, λειτουργεί αθρηστικά, εμφανίζεται κάποια στιγμή. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να έχω ακριβώς ένα πολύ συνεπές πρόγραμμα πέραν της δουλειάς μου και της οικογένειας σε άλλα πράγματα που χρειάζονται. Παρόλο που γυμνάζομαι πολύ, γυμνάζομαι και τα διαστήματα. Άλλες φορές πολύ, άλλες φορές λιγότερο. Όντως. Ναι, πάντα. Τι? Έχω TRX, έχω λάστιχα. Α, κάνεις, γυμνάζεσαι. Έχω πάρει ένα πολυόργανο τώρα. Τρέξιμο. Σπίτι, ας πούμε. Σπίτι, μόνος ή με πέρσονα. Όχι, μόνος. Μόνος. Μπράβο. Είναι πολλά χρόνια τώρα πια, οπότε μπορώ να το κάνω. Κάποια πράγματα τα ξέρω. Ωραία. Οπότε θέατρο διατροφή, δεν θα κάνεις. Το καλοκαίρι θέατρο θα δεν θα κάνω. Άρχισε λοιπόν τις πρόβες, τέταρτη πρόβα να χτύπησε το γόνατό μου, τα βάλαμε κάτω με τη Θέμηδα και λέμε αίρεση, μην γίνει καμία ζημιά, γιατί άντε και το φτιάχνω εγώ. Και πάει και ανεβαίνει η παράσταση και πάει καλά. Και παθαίνω εγώ κάτι μετά από δύο εβδομάδες. Το καλοκαίρι θα κάνεις κάτι, κρατέρε. Ούτε καλοκαίρι. Όχι, αφού γεννιέται το παιδάκι, μάλλον. Έρχεται, παιδί μου, αυτός περιμένει.